Τι και αν ο Γιάννης Μπουτάρης είναι ο ιδρυτής του Αρκτούρου, η περιβαλλοντική οργάνωση εξέδωσε ανακοίνωση διαμαρτυρίας προς τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, που είναι επίσης ο Γιάννης Μπουτάρης. Ο Αρκτούρος καλεί τη διοίκηση του Δήμου να απομακρύνει τα άγρια ζώα, τις αρκούδες και τους λύκους από τον ζωολογικό κήπο στο Σέιξου. Τα τελευταία 12 χρόνια ετούμαστε να απομακρυνθούν οι αρκούδες και οι λύκοι από το ζωολογικό κήπο Θεσσαλονίκης, μια και υπάρχει ευτυχή συγκυρία στη χώρα μας και στη Βόρεια Ελλάδα να λειτουργούν τα δύο καταφύγια του Αρκτούρου, της αρκούδας και του λύκου, στην ευρύτερη περιοχή Αμιντέου Φλόρινας, τα οποία θεωρούνται μάλιστα πρότυπα πανευρωπαϊκά. Είναι κρίμα λοιπόν να έχουμε αυτά τα ζώα εδώ, σε συνθήκες οι οποίες δεν είναι φυσικές. Πρόκειται για μικρά, για τα ίδια τα ζώα, κλουβιά, τα οποία έχουν τσιμέντο, κάγκελο, ενώ στον Ιμφαίο θα ζήσουν και πάλι σε περιορισμένη έκταση 50 στρεμάτων όμως φυσικού δάσους οξιάς, που αποτελούν έτσι και αλλιώς φυσικό βιότοπο για τις αρκούδες. Ο Αρκτούρος μαζί με άλλες 4 περιβαλλοντικές οργανώσεις και την Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ζητούν να αλλάξει η χρήση του ζωολογικού κήπου στο Σέιξου και καλούν μάλιστα τους πολίτες να υπογράψουν σε σχετικό διαδικτυακό αίτημα. Στόχος να συγκεντρωθούν μέχρι τα τέλη του μήνα 30.000 υπογραφές που θα κατατεθούν στη διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης. Δεν είναι ότι διατάζει ο Δήμαρχος και συμβαίνουν όλα. Οι διαδικασίες είναι δημοκρατικές στη Δημοτική Αρχή. Επομένως, θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να πιστεί επίσης. Το θέμα έχει πέσει ήδη μία φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο ίδιος ο Γιάννης Μπουτάρης. Στην παρούσα διοίκηση, ακριβώς. Ο Δήμαρχος υποστηρίζει την αλλαγή χρήση του ζωολογικού κήπου. Ο ίδιος, βέβαια, έχει μια διαφορετική ιδέα, το να μετατραπεί ο ζωολογικός κήπος σε ένα πάρκο για 20 ζώα με ενδημικές ελληνικές φυλές. Να μαζευτούν δηλαδή εδώ όλα τα ενδημικά είδη, παραδοσιακές ελληνικές φυλές σκύλων, αλόγων, κατσικιών, προβάτων, αγελάδων, που έχουμε πολλά τέτοια είδη στην Ελλάδα. Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης και το Σώμα θα κληθεί να λάβει απόφαση για τη χρήση του χώρου. Και με δεδομένο τις οικολογικές ευαισθησίες και με την προοπτική της καλύτερης διαβίωσης τόσο των αρκούδων όσο και των υπόλοιπων άγριων ζώων, θα εξετάσουμε μετά από μια διαβούλευση τόσο με τον Αρκτούρο και τις φιλοζωικές οργανώσεις, αλλά και στα πλαίσια του Δημοτικού μας Συμβουλίου, όπου νομίζω θα πρέπει να το συζητήσουμε, γιατί τα ζώα αυτά αποτελούν και μια περιουσία, όσο και αν ακούγεται λίγο παράξενο, αποτελούν περιουσία του Δήμου Θεσσαλονίκης και θα πρέπει να δούμε και το νομικό καθεστώς.